Παρουσία πολλών επιχειρηματιών και καταξιωμένων επαγγελματιών, ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γιουλέκας παρουσίασε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύο νέες καινοτόμες δράσεις που έχουν στόχο να τους μοιήσουν στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Σήμερα, πάλι χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα, δηλαδή το διαδίκτυο, και πατώντας πάνω σε μια δουλειά που ετοίμασε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι και ομολογουμένως είναι μια πολύ πετυχημένη δουλειά, ο ΕΟΠΕΠ. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία λοιπόν για να δημιουργήσουμε μέσα από το διαδίκτυο δύο νέες πύλες. Να μπορέσουμε από τη μια, μέσα από το εργαλείο που λέγεται εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, να δώσουμε τις δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να επιλέξουν πιο υπεύθυνα το δρόμο της ζωής τους. Είμαστε στη φάση της δημιουργίας αυτή τη στιγμή με το ΕΟΠΕΠ κάποιων τηλεοπτικών βίντεο. Τα εκπαιδευτικά αυτά βίντεο θα προβληθούν από την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΕΠ. Μέσω της δεύτερης δράσης, η οποία θα υλοποιηθεί πάλι μέσα από την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα επιχειρηματικότητας και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό οπτικό υλικό, το οποίο θα προβάλλεται στην ειδική διαδικτυακή πύλη www.businessschool.minedu.gov. Από την άλλη πλευρά, η άλλη πύλη, μία πύλη προς την επιχειρηματικότητα, δηλαδή με άλλα λόγια να μπορέσουμε να δείξουμε το δρόμο σε νέους, σε εφήβους, για το πώς μπορούν να μπουν στον κόσμο του επιχειρήν. Καθηγητές marketing, οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και επιτυχημένοι επιχειρηματίες της χώρας μας θα εξηγούν το πώς ένας νέος μπορεί να κάνει τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα. Κατά την εκδήλωση, προβλήθηκαν δύο πιλωτικά βίντεο, στα οποία επαγγελματίες περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας τους και τις προοπτικές του επαγγελματός τους και καταξιωμένοι επιχειρηματίες εξηγούν σε νέους τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το επιτυχημένο επιχειρήν.